Θα ήθελα να θυμίσω ότι στη δημοκρατία υπάρχουν διαδικασίες. Στη δημοκρατία δεν εκλέγουν κυβερνήσεις, ούτε οι εταιρείες δημοσκόπων, ούτε οι εφημερίδες, ούτε τα κανάλια, ούτε τα μπλοκ, ούτε οι τραμπούκοι. Στις δημοκρατίες ο ελληνικός λαός ψηφίζει τη δημοκρατική κυβέρνηση, την οποία εκλέγει για 4 χρόνια. Και αυτή την συνταγματική νομιμοποίηση έχει αυτή η κυβέρνηση. Θα στεναχωρηθούν πολύ λοιπόν όσοι ποντάρουν στην εικονική πραγματικότητα που τους δημιουργούν οι φίλοι τους, οι συνεργάτες τους και τα στελέχη μιας συμμορίας που στήριξε τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Άκουσα με πολύ προσοχή τους αρχηγούς της αντιπολιτεύσεως και παράλληλα με τη συζήτηση που διεξάγεται εδώ στη Βουλή, παρακολουθώ και θα παρακολουθήσω και σας καλώ να παρακολουθήσετε κι εσείς μια τεράστια καμπάνια που γίνεται στο διαδίκτυο από διεθνείς προσωπικότητες, από καθηγητές, από πανεπιστήμια, από πολιτικούς, από οικονομολόγους, από ανθρώπους του πολιτισμού και των γραμμάτων για στήριξη της Ελλάδος. Είναι συγκινητικό ότι κάθε λεπτό που περνά χιλιάδες υπογραφές μπαίνουν κάτω από ένα κείμενο που καλεί τους ηγέτες της Ευρώπης αύριο κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Eurogroup να στηρίξουν την Ελλάδα, να βγάλουν πια την Ελλάδα από τις αλυσίδες και να αποφασίσουν όλοι μαζί να αφήσουν την Ελλάδα να τραβήξει το δικό της δρόμο προς την πρόοδο. Την ίδια στιγμή λοιπόν που διεθνείς προσωπικότητες από όλο τον κόσμο στηρίζουν την Ελλάδα, σε αυτήν εδώ την αίθουσα το μόνο που ακούσαμε μέχρι στιγμής από τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης ήταν μια συζήτηση που κινήθηκε μεταξύ της Κατσίκας του κυρίου Θεοδωράκη και της γελιογραφιών του Αρκάς του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή την πραγματικότητα δυστυχώς την βλέπουν και απ' έξω και αντιλαμβάνονται πια ποια ευθύνη έχει ο κάθε πολιτικός οργανισμός. Ξεχάσαμε τη συζήτηση που γίνεται και άκουσα βουλευτές της αντιπολίτευσης να μιλούν για τα μέτρα τα οποία παίρνονται μετά από σκληρή διαπραγμάτευση αυτή την κυβέρνηση. Άκουσα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μιλάει για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ότι έχει δίκιο. Δυστυχώς όμως τα γραπτά μένουν. Καταθέτω στη Βουλή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ να το πάρετε σαν αντίγραφο να το έχετε μαζί σας, την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με αριθμό 14151 του Ιουλίου του 2014, πριν αναλάβει αυτή η κυβέρνηση. Στη σελίδα 2 θα δει κανείς ότι τα συμφωνημένα μέτρα από την κυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας είναι στο σύνολό τους 15 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2015 και το 2016. 15 δισεκατομμύρια ευρώ είχαν υπογράψει για το 2015 και για το 2016 για την Ελλάδα. Και σήμερα η κυβέρνηση φέρνει 5 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι και το 2018. Αυτή είναι η διαφορά και αυτή είναι η μόνη αλήθεια που υπάρχει. Καταθέτω στη Βουλή την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ρωτάω τον κύριο Μητσοτάκη, πάρτε το στα χέρια σας, θα το σκίσετε. Κυρία Βούλτεψη, θα το σκίσετε. Έχετε δίκιο με τον κύριο... Έχετε παρακαλώ, μην απαντάτε, κυρία Βούλτεψη, αφήστε τα. Κυρία Βούλτεψη, να σας πω κάτι. Σας παρακαλώ, αυτές οι ηρωνίες... Αυτές οι ηρωνίες μέσα στην... Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Εγώ είμαι πρόεδρος. Τον Μανδύα εσείς το φοράτε. Τη μία μέρα κλαίτε ως απόγονος αριστερού και μετά εμφανίζεται ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αφήστε την πλάκα, η πλάκα δεν περνάει πια. Αφήστε τα αυτά, κυρία Βούλτεψη. Αφήστε τα αυτά, κυρία Βούλτεψη, και σοβαρευτείτε. Θα το σκίσετε λοιπόν την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Συμφωνείτε με τον κύριο Μητσοτάκη που συμφωνεί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή συμφωνείτε με την κυβέρνηση? Αποφασίστε λοιπόν. Και εγώ θα σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Πέρσι το καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, ο τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης, δήλωσε. Όλοι οι βουλευτές αποφάσισαν ότι η Νέα Δημοκρατία ως παράταξη ευθύνης και συνέπειας στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική και πορεία της χώρας και ψηφίζει τη συμφωνία
που υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων Ελλήνων. Ποια είναι λοιπόν σήμερα η στάση της Νέας Δημοκρατίας? Η στάση της Νέας Δημοκρατίας είναι υπεύθυνη και ευρωπαϊκή, όπως έλεγε ο κύριος Μεϊμαράκης τότε, ή ανεύθυνη και μη ευρωπαϊκή, όπως ακολουθεί ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα? Ή και αυτό εντάσσεται στον τεράστιο πόλεμο που είχε ανοίξει ο κύριος Μητσοτάκης με οτιδήποτε σήμαινε διακυβέρνηση Κώστα Καραμαλή? Οι επιθέσεις κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, η συνεχής αμφισβήτηση της πολιτικής της κυβέρνησης Καραμαλή σε σχέση με το χρέος και υποστήριξη του Γεωργίου δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί ένα δρόμο που θα φέρει βεβαίως συμμαχίες όχι προς τα αριστερά, αλλά προς τον ανεφιλελευθερισμό. Διάβαζα ότι σύντομα θα πάρετε μαζί την κυρία Ξαφά, την κυρία Μιράντα Ξαφά στη Real News. Συμφωνείτε με την κυρία Ξαφά ότι πρέπει να καταργηθεί το ΕΦΑΠΑΞ? Να κοπούνε οι συντάξεις στο 50% και οι μισθοί? Συμφωνείτε με τη δράση? Συμφωνείτε με τους νεοφιλελεύθερους? Πέστε το. Και πέστε το δυνατά να σας ακούσει η ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας. Να καταλάβω ποιο δρόμο ακολουθείτε. Καταθέτω τη δήλωση με η Μαράκη τότε περί υπευθυνότητας και ευρωπαϊκής προοπτικής και ας το συγκρίνει ο ελληνικός λαός με τη σημερινή θέση της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να θυμίσω όμως και κάποια άλλα πράγματα. Θέλω να θυμίσω για ποιο λόγο φτάσαμε σήμερα στο να ψηφίζουμε ασφαλιστικό. Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για τη διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας? Ποιοι στήριξαν το PSI, κυρία Βούλτεψη? Εσείς ουρλιάζετε στις τηλεοράσεις. Ξέρετε πόσο κόστησε το PSI? Από στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος χρεώσατε, κυρία Βούλτεψη και οι υπόλοιποι της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, τα ταμεία 11.597.000.000 ευρώ. Αυτή είναι η εικόνα της χώρας και έτσι διαλύσατε τη χώρα, τα ασφαλιστικά ταμεία, και υποχρεώνετε σήμερα τον ελληνικό λαό να παίρνει τέτοια μέτρα. Το καταθέτω στη Βουλή. Και βεβαίως δεν διαλύσατε μόνο τα ταμεία παίρνοντας τις καταθέσεις, μετατρέποντας σε ομόλογα τις περιουσίες των πανεπιστημίων, των νοσοκομείων, των ασφαλιστικών ταμείων και σπάζοντάς τα στη μέση. Αλλά κάνατε και κάτι άλλο. Με την πολιτική που ακολουθήσατε, οδηγήσατε τη μείωση των εισπράξεων των εσόδων ασφαλιστικών ταμείων σε σημείο να έχουμε έσω τα 5.218.000.000 και οι συντάξεις να είναι 10.840.000.000. Είναι αποτέλεσμα της δικής σας πολιτικής. Τα σπασμένα τα δικά σας καλεί το ελληνικός λαός σήμερα να ψηφίσει, και με το 1/3 των μέτρων που εσείς είχατε υπογράψει, αυτή η κυβέρνηση με σκληρή διαπραγμάτευση έρχεται σήμερα να ζητήσει την ψήφο. Και αντί να δώσετε την ψήφο σας και να βάλετε τη φωνή σας μαζί με τη φωνή της Ελλάδας, που η φωνή της Ελλάδας στηρίζεται από διεθνείς προσωπικότητες, έρχεστε εδώ πέρα, ο ένας μιλάει για κατσίκια και ο άλλος μιλάει για γελιογραφίες του Αρκά. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βλέπει και ο ελληνικός λαός και βιώνει ο ελληνικός λαός. Καταθέτω στη Βουλή και αυτό. Πόσα είναι τα μέτρα? Θέλετε να βρείτε τον δρόμο προς το Προεδρείο? Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήσυχα, παρακαλώ. Θα πάρετε το λόγο μετά. Τίποτε. Να βρείτε τον δρόμο διακοπές, να πάτε στο Προεδρείο σας. Οι διακοπές δεν γράφονται στα πρακτικά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ωραία. Βάσει των στοιχείων οι διακοπές δεν γράφονται στα πρακτικά. Κύριε Πρόεδρε, τα μέτρα που πάρθηκαν από το 2010 μέχρι το 2014 είναι στο σύνολό τους από την κυβερνήση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είναι 58,6 δισεκατομμύρια ευρώ. 58,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τα σημερινά μέτρα από το 15 μέχρι το 16 μέχρι και το 18, στα 3 χρόνια που φέρνει αυτή εδώ η κυβέρνηση, είναι 5 δισεκατομμύρια ευρώ στη χειρότερη των περιπτώσεων. Και ενώ ψηφίσατε 58,6 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα, ενώ διαλύσατε με το PSA τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ καλύψατε όλα τα εγκλήματα που διέπραξαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, έρχεστε σήμερα εδώ και αντί να μην μιλάτε καθόλου και να ακολουθήσετε μια εθνική προσπάθεια,
κάνετε τους παλικαρισμούς και τους λιονταρισμούς που έκαναν και κάποιοι άλλοι επιπληρωμοί, όπως θα αποδείξω αμέσως τώρα. Καταθέτω στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα μέτρα που πάρσαν τα τελευταία 4 χρόνια, το 10 με το 14. Και κάνατε και κάτι άλλο. Εάν διαβάσει κανείς τη διεθνή επικαιρότητα, την οποία δεν αναπαράγουν τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, θα δει ότι κάπου μακριά, στη Μοζαμβίκη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποχώρησε γιατί συνέλαβε την κυβέρνηση να κάνει μια απάτη. Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής της απάτης? Ο συνέτερος του κυρίου Βενιζέλου, ο κύριος Σάφα. Ο κύριος Σάφα στη Μοζαμβίκη, λοιπόν, πήρε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για βάρκες ψαράδικες και τις μετέτρεψε σε σουάπ προκειμένου να μειώσει το χρέος της Μοζαμβίκης. Αυτόν τον κύριο κύριο της Νέας Δημοκρατίας που έφερε ο Βενιζέλος στην Ελλάδα και του χάρισε 500 εκατομμύρια, τον αθώσατε. Τον αθώσατε με νόμο, κύριε Λοβέρδο. Δεν θυμάστε? Δεν τσιμπάτε? Παρακαλώ, τον κύριο Βενιζέλο να μην τσιμπάτε. Ησυχία. Τον κύριο Βενιζέλο, λοιπόν, τον αθωώσατε, κύριε της Νέας Δημοκρατίας. Του δώσατε συγχωροχάρτη. Την ίδια στιγμή που μια ολόκληρη χώρα όπως η Μοζαμβίκη περνάει κυβερνητική χρήση για τον ίδιο απατεώνα που μας κουβαλήσατε εδώ, την ίδια στιγμή καταθέτω στη Βουλή της Λεμόντ το πρωτοσέλιδο για ιστορικούς λόγους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγματι όλα αυτά που είπα προηγουμένως φαίνεται να μην αναπαράγονται στα μέσα ενημέρωσης. Και χαίρομαι που ο κύριος Θοδωράκης έκανε μία αναφορά για τα λεγόμενα κονδύλια των διαφημίσεων των τραπεζών του 2015 που δημοσιεύθηκαν. Βεβαίως και υπάρχουν κονδύλια τα οποία δόθησαν ως διαφημιστική δαπάνη και ενισχύθηκαν μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Εδώ όμως έχουν τα ερωτηματικά. Όλα ήταν μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Τα μέσα ενημέρωσης τα οποία πήρανε 2 και 3 και 4 εκατομμύρια ευρώ από τις τράπεζες, πώς τυχαίνει να είναι ίδια μέσα ενημέρωσης που φαίνεται να χρωστούν στις ίδιες τράπεζες και να μην αποπληρώνουν τα δάνειά τους? Ζήτησε το ποτάμι να γίνει έλεγχος. Εγώ τον έκανα έναν μικρό έλεγχο και δυστυχώς για το ποτάμι και για τον κύριο Θοδωράκη βρήκα ότι από τις 4 τράπεζες υπάρχει και μια εταιρεία η οποία ενισχύθηκε από τις συγκεκριμένες διαφημίσεις. Είναι το site protagon.gr και άνοιξα το 15. Το 15. Καταθέτω λοιπόν, επειδή το αμφισβητείτε, το 15 δεν ήταν δικό σας το Protagon, ε? Πάρτε λοιπόν από την ελληνική, από την Επιτροπή Μέσων Ελέγχου Μέσων Ενημέρωσης, ότι είναι ακόμα δηλωμένο στο όνομα του κυρίου Θοδωράκη, και πάρτε και το ΦΕΚ, το οποίο λέει ότι ο κύριος Θοδωράκης ήταν αυτός που είδεσε το Protagon. Μακάρι λοιπόν, παραμένει, δεν έχει αλλάξει το ΦΕΚ. Το ΦΕΚ δεν έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν, συμφωνούμε να κόψει η διαπλοκή, να πληρώνει διάφορα site, διάφορες ιστοσελίδες, διάφορα μαϊμού μέσα από τα οποία κρύβονται πίσω πολιτικά κόμματα και πολιτικοί. Και καλό από εδώ τον εισαγγελέα. Κύριε Αμυρά, ησυχία παρακαλώ. Και καλό από εδώ τον εισαγγελέα να πάρει τις εξής λίστες. Τα δάνεια των τραπεζών, τις χρηματοδοτήσεις του Κελπνό, τις λίστες οι οποίες απεκάλυψε το Press Project και αφορούν τη διαβίου μάθηση, και εκεί θα δει ότι είναι τα ίδια μέσα και πέραν των επωνύμων μέσων είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για εκβιασμούς από συγκεκριμένα πολιτικά συστήματα. Δεν μου λέτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πώς είναι δυνατόν ο κύριος Μαυρίκος να έχει χρηματοδοτηθεί από όλες τις τράπεζες για την εφημερίδα Ακρόπολη που διάβαζε μόνο ο ίδιος? Ποιοι παρενέβησαν στις τράπεζες για να τα αρπάξει ο κύριος Μαυρίκος? Και θα
Μου πείτε δεν έχετε σχέση με τον κύριο Μαυρίκο. Θα σας πω λοιπόν για ένα που έχετε σχέση, κύριε συνάδελφε της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ένα όνομα στις 4 από τις 5 τράπεζες. Ο κύριος Παναγιώτης Ζήσης. Δεν το ξέρετε. Βεβαίως δεν το ξέρετε. Διότι ο κύριος Παναγιώτης Ζήσης, κυρία Βούλτεψη, βεβαίως το ξέρω πολύ καλά, είναι μαζί με εκείνον που το έπαιζε, εκείνον που το έπαιζε μάγκα της Δραπετσόνας και έβριζε όλο τον κόσμο, τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη, που το διαγράφει για ακροδεξιά συμπεριφορά. Αλλά ο μάγκας της Δραπετσόνας τα έπαιρνε ως φορνίδιο πολιτικό από τις τράπεζες για να δημιουργεί πραγματικά τις εντυπώσεις εκείνες που η διαπλοκή θέλει να δημιουργήσει. Και μαζί με αυτούς, διάφορα ακραία site, το Μακελιό, ο κύριος Χίος, πληρωνόταν από τις τράπεζες για να λέει αυτά που λέει. Και άλλες, δεκάδες. Κυρία Βούλτεψη, όλες τις ερωτήσεις σήμερα θα τις κάνετε. Το νου σας το... Έλεος. Το νου της το χωνί το έχετε. Αλλά το χωνί είναι εφημερίδα η οποία έχει και προϋπολογισμό, πληρώνει και φόρο όπως πληρώνουν και άλλες εφημερίδες. Και δεν αναφέρομαι στις εφημερίδες τις επίσημες. Αναφέρομαι στα μέσα που χρησιμοποιείτε με τους διάφορους μουρούτιδες για να δημιουργήσετε αυτού του είδους τους τραμπουκισμούς. Τα καταθέτω στη Βουλή λοιπόν όλα και ζητώ την παρέμβαση της εισαγγελίας. Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά, τα αντιμετωπίζει μια κυβέρνηση η οποία δεν την κρατάει κανένας και έχει τη δυνατότητα να χτυπήσει τη διαπλοκή μέχρι το τέλος. Εμείς δεν περνάμε νύχτα τροπολογίες για να απαλλάξουμε επιχειρηματίες όπως έκανε δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία προς όφελος της κυβέρνησης του Πασόκ. Εμείς τον Σάφα δεν θα τον αφήσουμε ελεύθερο. Επί της κυβέρνησης αυτή φυλακίστηκαν εκείνοι οι προμηθευτές του Υπουργείου Άμυνας που είχαν ακουμπήσει το δάχτυλο στο μέλι. Και να είστε σίγουροι, ορίστε... Ποιες αναθέσεις, κύριε Κερζή. Σας δίνω εγώ το λόγο. Σηκωθείτε και επιλύστε. Πέστε μου ποιες αναθέσεις. Κύριε Κυριαζίδη, τι έγινε τώρα. Τι κάνουμε τώρα. Πέστε, δεν είναι διαδικασία αυτή. Κύριε Καμένο, επιτρέπω εγώ τη διακοπή. Ποιον αναθέσεων, κύριε. Ποιες αναθέσεις. Κύριε Κυριαζίδη. Δεν υπάρχει απευθείας ανάθεση. Απευθείας ανάθεση, κύριε Κυριαζίδη, δεν υπάρχει. Κύριε αυτά, πάτε και τα λέτε στο νομό σας και ξέρετε καλά ότι δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να έχει γίνει απευθείας ανάθεση. Παντού έχουν γίνει διαγωνισμοί και να σας πω κάτι. Βεβαίως, και υπάρχει δυνατότητα να γίνει ανάθεση, αλλά δεν έχει ούτε μία. Ούτε μία ανάθεση δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Παρακαλώ. Παντού υπάρχουν διαγωνισμοί. Ανοιχτοί διαγωνισμοί, και δίκαιοι διαγωνισμοί. Από αυτήν εδώ την κυβέρνηση. Κύριε Κυριαζίδη, σταματήστε. Το θέμα διευκρινίστηκε. Παρότι ήταν ύλη της προηγούμενης συζήτησης και είχε διευκρινιστεί και τότε. Έτσι. Προχωρήστε, κύριε Πρόεδρε. Τι να κάνουμε, έχουν κάποια κολλήματα. Αντί να βγουν για να πούν την αλήθεια στον ελληνικό λαό, ο ένας ασχολείται με τα σκίτσα, ο άλλος με τα κατσίκια και ο άλλος με τις αναθέσεις που δεν υπάρχουν μέχρι τώρα. Αυτή είναι η εικόνα της αντιπολίτευσης. Λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, μαζέψτε το τέλος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρόκειται εγώ να καθυστερήσω παραπάνω το σώμα και θα δώσω τον λόγο στον επόμενο μιλητή. Αλλά θέλω να είναι απόλυτα σαφές. Να είναι απόλυτα σαφές προς όλες και όλους ότι η κυβέρνηση αυτή έχει λάβει μια λαϊκή εντολή. Και η λαϊκή αυτή εντολή είναι να σταματήσει αυτή την πολιτική της εξαθλίωσης του ελληνικού λαού. Με σκληρή διαπραγμάτευση κατάφερε να μειώσει στο εν τρίτον αυτά που είχατε εσείς υπογράψει. Αυτή η κυβέρνηση κατάφερε να πάρει μαζί της το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η κυβέρνηση κατάφερε να κινητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα, την πολιτική, την οικονομική, τους ανθρώπους των γραμμάτων και του πολιτισμού για να προχωρήσουμε σε μια λύση για το θέμα της Ελλάδος. Και από εκεί που η Ελλάδα ήταν στη γωνία, αυτή η κυβέρνηση
κατάφερε να αποκτήσει συμμάχους τους δυνατούς της Ευρώπης. Και λυπάμαι πάρα πολύ που η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και η άλλη αντιπολίτευση, γιατί να ακολουθήσει το παράδειγμα του Βαγγέλη του Μεϊμαράκη, που το καλοκαίρι ψήφισε τη συμφωνία αυτή, δίνοντας στη Νέα Δημοκρατία από εκεί που την είχε καταντήσει ο Σαμαράς στο 8 και το 10% ένα 30%, ξαναγυρίζει ο κύριος Μητσοτάκης σε μια πολιτική της θύρας αντιπαράτευσης και της συνεργασίας με τους νεοφιλελεύθερους πρώην εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την κυρία Ξαφά και τους υπολείπους. Θα προχωρήσουμε λοιπόν σύντομα στην αξιολόγηση. Οι μέρες που έρχονται για τον ελληνικό λαό είναι πολύ καλύτερες. Και εμείς όταν θα πηγαίνουμε σε εκλογικές μας περιφέρειες θα σας παίρνουμε μαζί για να κυκλοφοράτε και εσείς ελεύθερα.